Δόθηκε πριν λίγες μέρες τη δημοσιότητα η Έκθεση για τις Διεθνείς Θρησκευτικές Ελευθερίες για το 2018, που δημοσιοποιεί κάθε έτος στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Η έκθεση καταγράφει τα αιτήσια σπουδαιότερα δρόμενα που αφορούν την έκφραση τη θρησκευτική ελευθερία και των ατομικών δικαιωμάτων παγκοσμίω, σύμφωνα με την αντίληψη του Αμερικανικού Υπουργείου. Σε αυτή γίνεται θετική αναφορά στην πρωτοβουλία τη Μητροπόλεω και του Δήμου Αλεξανδρούπολη, σαν έγερε μνημείου στη μνήμη των 150 Εβραίων τη περιοχή, που οι Ναζί εξόντωσαν το 1943 σε στρατόπεδο συγκέντρωση. Το ξέρουμε και δεν πρέπει ποτέ να διαφεύγει τη προσοχή μα ότι κινήσει θρησκευτικού ενδιαφέροντο εκτιμώνται ή διαβλέπονται από πολλούς και έξω από την πατρίδα μας. Ένα, μια σημαντική έκθεση η οποία κάθε χρόνο καταστρώνεται έντυπα και δίνει το στίγμα των ελευθεριών των θρησκευτικών επειδή οι θρησκευτικέ ελευθερίες είναι η διοίκουσα έννοια της γενικότερης ελευθερίας και της δημοκρατίας που επικρατεί στις χώρες. Γι' αυτό και χρειάζεται πολύ προσοχή. Κάναμε λοιπόν εδώ σε συνεργασία με το Δήμο η Μητρόπολης το μνημείο των ε, Εβραίων εμείς για τους δικούς μας ανθρώπους οι οποίοι υπήρχαν στην Αλεξανδρούπολη και κάτω από την παράνοια του ναζισμού τότε στην Ευρώπη οι άνθρωποι οδηγήθηκαν στον εξολοθρεμό. Εμείς θέλαμε να τιμήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Ξέραμε όμως και είδαμε στην ημέρα των εγγενείων όπως όλοι σας είδαμε τον αντίκτυπο αυτών των γεγονότων. Έτσι όπως εμείς πολύ απλά, αλλά με τεράστιο συμβολικό νόημα, έγινε στην πόλη μας. Καταγράφτηκε και στα περιοδικά, το επίσημο περιοδικό του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, αλλά τώρα το είδαμε και στο περιοδικό και στην έκδοση αυτή την ετήσια του State Department. Επίση, στι σημαντικότερε συναντήσει που είχε το 2018 ο Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, αναφέρονται αυτέ με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομέο, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνημο και τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεο κ. Άνθιμο, με το σεβασμιότατο να τονίζει το πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε τι κινήσει εκείνε που δίνουν το στίγμα του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Αυτό είναι μια αφορμή ώστε όλοι μα να κατανοήσουμε πως χρειάζεται τεράστια προσοχή, λεπτές κινήσεις, τέτοιου είδους κινήσεις που θα δείξουν αυτό που είναι η πραγματικότητα. Ότι οι Έλληνες δεν έχουμε δυσκολία να συμβιώσουμε με κανέναν, με όλους μπορούμε να συμβιώσουμε. Η θρησκεία μας, η Ορθόδοξη η Χριστιανική, μας αναγκάζει να δεχθούμε όλους τους ανθρώπους της γης ως αδελφούς μας και δεν επιτρέπει σε κανέναν χριστιανό ορθόδοξο για λόγους θρησκευτικότητα, για λόγους πίστεως να δει κάποιον εχθρικά, να τον δει ως εχθρό. Δεν το επιτρέπει αφού ο Χριστός επιμένει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αδελφοί μας. Αυτό λοιπόν που είναι η πραγματικότητα της πίστεως μας όσο και αν μερικοί προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν ώστε να δημιουργήσουν ένα φονταμενταλισμό με πυρήνα την ορθόδοξη χριστιανική πίστη, αυτό δεν μπορεί να σταθεί πουθενά και δεν έχει, μπορεί να καταξιωθεί με τίποτα. Άρα λοιπόν εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε τέτοιες κινήσεις, γι' αυτό και φωνάζω και διαμαρτύρομαι κάθε χρόνο να σταματήσει το έθιμο του καψίματος του Ιούδα στη χιλή, αυτό το επέσχυντο έθιμο που είναι ντροπή για τον τόπο μας γιατί κάποιοι το παρακολουθούν γι' αυτό και να συνεχίσουμε να ζούμε αυτό που είναι η ψυχοσύνθεση των Ελλήνων και των Ορθοδόξων Χριστιανών γιατί παρακολουθούνται όλα αυτά και καταγράφονται και δείχνουν, δίνουν το στίγμα του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.